Vous êtes Simon Farrell? C'est moi. Το τελευταίο διαμάντι γίνεται το μήλον της Έριδος. Είναι η αιτία για μία από τις μεγαλύτερες ληστείες των τελευταίων ετών και γίνεται η αφορμή για έναν απρόσμενο και μεγάλο έρωτα. Κοιτάξτε, αυτό είναι το κόσμημα που θα κλέψει ο Ιβάν. Κοστίζει περίπου 50 εκατομμύρια. Είναι εκείνη που πουλάει το διαμάντι και αυτός εκείνος που το κλέβει. C'est magnifique. Et c'est cette idée qui fera de cette vente une vente historique. Si le monde pas au-dessus. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Μπερενίς Μπεζό και ο Ιβάν Ατάλ. Donc vous serez responsable. Ο Σιμών έχει μόλις αποφυλακιστεί. Όμως το επόμενο σχέδιό του είναι ήδη έτοιμο. Το σπάνιο διαμάντι που ανήκει στη μητέρα της Ζουλιά θα δημοπρατηθεί. Ο ληστής θα υποδηθεί έναν ειδικό για την προστασία των διαμαντιών, ο οποίος προσποιείται ότι γνώριζε καλά τη μητέρα του θύματος. Την περίοδο μεταξύ του 50 και του 70 υπήρχαν πολλές τέτοιες ταινίες του γαλλικού κινηματογράφου. Οι ταινίες και οι σειρές πολλών σκηνοθετών βασίζονταν σε αυτό το είδος. Είναι ευχάριστο να υπάρχει επανασύνδεση με αυτό το είδος το οποίο έχει εγκαταληφθεί. C'est parti. Ο Ιβάν Ατάλ έγινε γνωστός με τη συμμετοχή του στην ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ Μόναχο, ενώ η Μπερένις Μπεζό από τη συμμετοχή της στον Αρτίστα. Έχετε κερδίσει πολλά βραβεία, είχατε μεγάλη επιτυχία στον Αρτίστα. Είστε πιο ακριβοί τώρα? Λίγο πιο ακριβοί, όχι πολύ. Ξέρετε γιατί είναι ακριβή? Et donc en fait quand on est rare on est. Γιατί γίνεται όλο και πιο σπάνια. C'est la cherté de. Είναι αλήθεια. Voilà. Donc en fait. Τώρα είναι μια ηθοποιός που μπορεί να επιλέγει. Qui va faire des choix. C'est-à-dire que. Αυτό σημαίνει ότι τώρα έχω πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις και προσφορές από ό,τι πριν. Disons aller peut-être aller recevoir plus qu'avant mais. Je sais vous avez couché avec ce type. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles vous étiez concentré? Είναι η πρώτη φορά που Μπερενίς Μπεζό και Ιβάν Ατάλ παίζουν μαζί. Arrête! Je suis comme toi aujourd'hui, j'ai tout perdu. T'es pas comme moi, tu seras jamais comme moi. Les choses se sont passées de manière. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων, τα πάντα ήρθαν εύκολα και φυσικά μεταξύ της Μπερενίς και εμού. Η σχέση μας άλλαζε σε κάθε γύρισμα. Παίζαμε μαζί, γνωριζόμασταν καλύτερα. Πάντα όμως ήταν εύκολα, πάντα με χαμόγελο. Οι σκηνές ήταν αρκετά εύκολες για μας. Υπήρχε χαλαρότητα, γι' αυτό ήταν ευχαρίστησή μας να συναντιόμαστε. Ακόμη και ο Ιβάν με την Μπερενίς είχαν στιγμές που διασκέδαζαν με το κείμενο, τις στιγμές σιωπής, το πώς θα παίξουν. Αναρωτιόμασταν και εμείς οι ίδιοι αν το ζευγάρι μπορεί να λειτουργήσει μαζί ή όχι. Βλέποντας την ταινία, πιστεύω ότι ταιριάζουν. Λειτουργεί γιατί το σενάριο είναι καταπληκτικό και γιατί υπήρχε ένα σκηνοθέτη στο πλατό που διήφθηνε, είχε όρομα και σκεφτόταν πώς θα πει την ιστορία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι λειτουργεί πολύ καλά. Είμαστε απίστευτοι. Ο στόχος του σκηνοθέτη είναι να αποφύγει το αναμενόμενο και το συνηθισμένο. Αυτό που κάνει ενδιαφέρουσα μια τέτοια ταινία είναι η επιστροφή. Η ερώτηση είναι πώς μπορείς να εκπλήξεις το κοινό, να το βάλεις ένα μονοπάτι και ξαφνικά να βγαίνει από την παγίδα. Ανακαλύπτεις μια νέα οπτική. Η ταινία προβάλλεται ήδη στη Γαλλία, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη αναμένεται προσεχώς. Cette pierre, c'est une saloperie qui porte malheur. Il n'y a que toi qui peux arriver à savoir.